Χαίρετε. Είμαι η Μαριλέλα Αντωνοπούλου και σε αυτό το ακουμάνα θα ξορκίσουμε τους φόβους των παιδιών. Μπορεί να είναι φόβος για το σκοτάδι, ίσως για τα ζώα, για έναν άνθρωπο ή για έναν θόρυβο. Οι φόβοι των παιδιών αναπτύσσονται σε πολύ μικρή ηλικία και άλλοι πάλι μεγαλώνοντας. Άλλοι φεύγουν και άλλοι μπορεί να μείνουν για πάντα. Μερικοί είναι αναμενόμενοι και άλλοι στα μάτια μας φαντάζουν αδικαιολόγητοι. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρή έκανα παρέα με ένα παιδάκι που φοβόταν τα χοντρά μακαρόνια. Εντάξει, δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι δεν τον είχα ρωτήσει ποτέ γιατί, αλλά ίσως είχε και αυτού τους λόγους του. Για το τι φοβούνται τα παιδιά και γιατί φοβούνται τα παιδιά, θα μιλήσουμε με την ψυχολόγο και ψυχοθεραπεύτρια Φραντζέσκα Καραγιάννη. Γεια σου Φραντζέσκα μου. Γεια σου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας. Αρχικά θέλω να μου πεις ποιες είναι οι συνηθέστερες παιδικές φοβίες. Ωραία. Βασικά να ορίσουμε λίγο το τι είναι φόβος για να ξέρουμε. Βεβαίως. Ο φόβος είναι ένα εσωτερικό φαινόμενο, mm-hmm. το οποίο ουσιαστικά τι γίνεται, παίρνει σχήμα και διάφορες μορφές όταν συναντά μια εξωτερική πραγματικότητα. Mm-hmm. Άρα είναι ένα συνέστημα το οποίο υπάρχει μέσα στα παιδιά, σε όλους μας, είναι δηλαδή κάτι έμφυτο, το οποίο όμως προκειμένου να βγει προς τα έξω χρειάζεται μια εξωτερική πραγματικότητα, μια πραγματική συνθήκη δηλαδή. Κάθε παιδί mm-hmm. αναπτύσσει διαφορετικές φοβίες ανάλογα την περίοδο στην οποία βρίσκεται. Από πότε ξεκινάει αυτό? Συνήθως ξεκινάει από τους πρώτους μήνες της ζωής. Mm-hmm. Γύρω δηλαδή δύο μηνών, γύρω στους 18 πρώτους μήνες, mm-hmm. Με το άγχος αποχωρισμού, διότι το παιδί έχει ήδη μια πολύ εξαρτητική σχέση με τη μητέρα, mm-hmm. όπου όταν η μητέρα χάνεται ή το πρόσωπο που το φροντίζει από το οπτικό του πεδίο, το παιδί αρχίζει να ανησυχεί, να αγχώνεται ότι θα εγκαταληφθεί, δεν θα φροντιστεί ικανοποιητικά. Μετά από εκεί... Λοιπόν, μετά από εκεί, ουσιαστικά το άγχος αποχωρισμού διαρκεί περίπου μέχρι τα δύο πρώτα έτη. Πιάνει καιρό δηλαδή, ε. Ναι, γιατί όσο ένα παιδί αναπτύσσεται γνωστικά, τόσο μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τον κόσμο γύρω του, άρα και να μειωθεί και ο φόβος του. Ένα παιδί το οποίο είναι στους πρώτους μήνες της ζωής, δεν μπορεί να καταλάβει ότι οτιδήποτε φεύγει από το οπτικό του πεδίο μπορεί να ξαναγυρίσει. Ωραία, για πες μου λοιπόν μερικές έτσι συχνές φοβίες, σκοτάδι, το νερό, διάφορα τέτοια πράγματα. Ωραία. Το σκοτάδι, το νερό με τα φίδια είναι φοβίες που επίσης αναπτύσσονται από την πρώτη στιγμή της ζωής του παιδιού, γιατί εκεί υπάρχει το άγχος της επιβίωσης. Mm. Ένα παιδί φοβάται γιατί αντικειμενικούς κινδύνους, θέλει να προστατευτεί, οπότε του δημιουργείται αυτό που λέμε ο μηχανισμός της φοβίας. Φοβάμαι για να με προστατεύσω. Ναι. Άρα η πρώτη φοβία όμως μπορούμε να πούμε ότι είναι το άγχος αποχωρισμού, mm-hmm. η οποία διαρκεί περίπου μέχρι τα δύο έτη. Στα δύο έτη αυτό έτσι που ξεκινάει πάρα πολύ ως φοβία είναι τα ακουστικά ερεθίσματα. Το παιδί δηλαδή φοβάται διάφορους έντονους ήχους, όπως οι βροντές, mm-hmm. τα τρένα, τα κορναρίσματα. Mm-hmm. Και η οποία πάλι γύρω στα τρία σταματάει να υφίσταται αυτή η φοβία. Όσο το παιδί κατανοεί τον κόσμο ότι είναι ήχοι, έρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον, δεν με απειλούν. Και όσο τους το εξηγούν και οι γονείς, φαντάζομαι ότι παίζει και αυτό ένα ρόλο. Δηλαδή η στάση που θα πάρει μια μαμά και ένας μπαμπάς απέναντι στο φόβο του παιδιού είναι καθοριστικός ή από μόνο το παιδί ηλικιακά και γνωστικά τον ξεπερνάει? Είναι ο συνδυασμός. Mm. Δηλαδή σίγουρα πρέπει να υπάρχει και το γνωστικό υπόδαστρο στο παιδί για να μπορέσει να κατανοήσει κάποια πράγματα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούν οι γονείς απέναντι στο φόβο του παιδιού παίζει σημαίνοντα ρόλο. Όταν οι γονείς χρειάζεται να καθησυχάσουν το παιδί και να ακούσουν το φόβο του και να μην του πούν πολλές φορές... Οι γονείς λένε αυτό το οποίο μου λες είναι παράλογο ή βάζουν τα γέλια ή δεν υφίσταται. Ένα παιδί δεν θέλει μια τέτοια ακραία αντίδραση. Θέλει περισσότερο ότι σ' ακούω, είμαι εδώ. Την κατανόηση. Ακριβώς. Mm-hmm. Και την εμπιστοσύνη ότι είμαι εγώ εδώ για σένα. Δηλαδή αυτό το έλα μωρέ μη φοβάσαι που λέμε καλοπροαίρετα δεν βοηθάει και πολύ.
δεν βοηθάει, αλλά εξαρτάται πάντα την περίσταση του φόβου. Δηλαδή, βλέπουμε ότι τα αναπτυξιακά στάδια του παιδιού συνδέονται με συγκεκριμένους φόβους. Άρα, είναι φυσιολογικός εδώ ο φόβος και χρειάζεται να υπάρχει. Δηλαδή, ένα παιδάκι πάντα θα φοβάται την εγκατάλειψη. Ναι. Όταν θα είναι στα πρώτα χρόνια, μόλις έχει γεννηθεί, ας πούμε. Ναι, ναι. Ένα παιδί πάντα θα φοβάται λίγο τους ήχους, όταν είναι πάρα πολύ μικρό και αρχίζει να κατανοεί τον κόσμο γύρω του. Ή, ας πούμε, στα 4 έτη, αρχίζουν και φοβούνται το σκοτάδι, διάφορα, ας πούμε, ζωάκια, φαντάσματα. Mm-hmm. Είναι η φόβη που λέμε της προσχολικής ηλικίας. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα φυσιολογικό στάδιο. Οπότε και εκεί οι γονείς είναι σημαντικό να ξέρουν ότι δεν θα ανησυχήσω παραπάνω. Είναι φυσιολογικό, απλά θα εξηγήσω και θα κατανοήσω. Αυτό που μας προβληματίζει είναι η ένταση, η διάρκεια και αν ο φόβος σωματοποιείται στο παιδί. Εκεί είναι που οι γονείς θα πρέπει να το κοιτάξουν εκτενέστερα. Πώς να σωματοποιείται, δηλαδή να βγάζει πολύ άγχος το παιδί, πώς ακριβώς? Πολύ άγχος, έντονο κλάμα, ξεσπάσματα, εφίδρωση, ταχυκαρδίες, ταχυπαλμίες, άρνηση να ενταχθεί, να κοινωνικοποιηθεί. Αν ένα παιδάκι, ας πούμε, πηγαίνει σχολείο, μιλάμε και παιδί προσχολικής ηλικίας, δηλαδή παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο, και ξαφνικά βλέπουμε ότι βγάζει τρομερή άρνηση και σου λέει φοβάμαι, δεν θέλω ή δεν θέλει να βγει από το σπίτι. Είναι να κατέβει τις σκάλες. Εκεί είναι μια διαφορετική κατηγορία. Εκεί μιλάμε για πραγματικές παιδικές φοβίες που έχουν μια άλλη μορφή. Και εκεί τι κάνουμε? Φαντάζομαι απευθυνόμαστε σε έναν ειδικό. Δεν το παίρνουμε πάνω μας να το φτιάξουμε. Όχι. Γι' αυτό είναι σημαντικό οι γονείς να ξέρουν ποιες είναι οι φυσιολογικές φοβίες και να θορυβηθούν εκεί που θα καταλάβουν ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Δηλαδή ένα παιδάκι δεν μπορεί να έχει άγχος αποχωρισμού από τη μητέρα του όταν είναι 5 ετών. Εκεί μας προβληματίζει. Ενώ όταν ένα παιδάκι είναι μέχρι 3, το θεωρούμε φυσιολογικό. Ναι. Να σου πω, άρα αποδεχόμαστε, κατανοούμε το φόβο και δεν πάμε κόντρα σε αυτόν. Τι εννοώ? Αν δούμε ότι ένα παιδί φοβάται τα σκυλιά, χωρίς να έχει κάποια αρνητική εμπειρία, απλά τα φοβάται. Πάμε και κάνουμε αυτό το κλασικό, το έλα, χάιδεψέ το να δεις ότι δεν δαγκώνει. Ή αυτό δηλαδή είναι μια συμπεριφορά που θεωρείται κόντρα στο φόβο, ή το αφήνουμε και λέμε εντάξει, φοβάται και θα το ξεπεράσει. Λίγο πιο παθητικά δηλαδή. Νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι, χωρίς να πούμε στο παιδί, έλα να το χαϊδέψεις, να δείξουμε στο παιδί ότι εμείς δεν φοβόμαστε ναι. το ζώο, άρα να γίνουμε εμείς μιμητές στο παιδί. Δηλαδή να μπούμε εμείς στη διαδικασία, να ταΐσουμε το ζωάκι, να το χαϊδέψουμε, χωρίς να πούμε έλα, χάιδεψέ το. Συνήθως τα παιδιά, επειδή ακόμα και το φόβο τον μιμούνται από τους ενήλικες, είναι πολύ σημαντικό να μην χρειαστεί λεκτικά να καθοδηγήσουμε το παιδί, αλλά μέσα από τις πράξεις μας, να το κάνουμε εμείς για το παιδί. Την αντίστροφη τώρα, πάμε στην αντίστροφη κατεύθυνση. Ποιες συμπεριφορές δικές μας, των ενηλίκων, των γονιών, των παππούδων, όποιον έχουν αναλάβει το μεγάλωμα του παιδιού, καλλιεργούν φοβίες στα παιδιά? Δηλαδή, αν συνεχίζεις να μην τρως το φαγητό σου, θα πω στον αστυνομικό να έρθει, να ξέρω εγώ, θα φωνάξουμε την αστυνομία, αστυνομικός. Αν δεν φας το φαγητό σου, θα έρθει ο γέρος που έχουμε στο υπόγειο, που είναι τρομακτικός. Αυτά, σε διάφορες παρόμοιες βερζιών, τα έχουμε ακούσει να έρχονται και από το παρελθόν. Νομίζω ότι κάποιοι συνεχίζουν και τα υιοθετούν σαν πρακτικές. Ναι, αυτά θεωρώ από... Φαντάζομαι δηλαδή ότι είναι χάλια, δεν πρέπει να τα κάνουμε. Αλλά θέλω να μου πεις και εσύ επιστημονικά, την δική σου επιστημονική ερμηνεία ως προς αυτή την... Γιατί αυτό ουσιαστικά είναι καλλιέργεια φόβου. Συνειδητή καλλιέργεια φόβου στα παιδιά. Το είπες απόλυτα σωστά. Με το να προσπαθούμε να καταστήγουμε σε ένα πρόσωπο φοβικό, το οποίο φοβάται το παιδί, είναι σαν να του καλλιεργούμε και να χρησιμοποιούμε τον φόβο για να ελέγξουμε τη συμπεριφορά του παιδιού.
όταν χρησιμοποιώ το φόβο για να ελέγξω τη συμπεριφορά του παιδιού, το αποτέλεσμα θα είναι σίγουρα καλλιέργεια φοβίας. Ναι, που η οποία μπορεί να μην είναι π.χ. η συγκεκριμένη προς κάποιον, μπορεί να είναι ένα γενικότερο αίσθημα φοβίας. Μιλάω σωστά, δηλαδή σωστά, σαν σωστά. Να του το ανοίγεις το κουτί που έτσι κι αλλιώς είναι μισά ανοιχτό. Δηλαδή θα ανοίξει με τον ένα με τον άλλο τρόπο, απλά το ανοίγεις για πάντα, μάλλον, κάπως έτσι. Ακριβώς, και αυτό που είναι πολύ σημαντικό έτσι να πούμε, είναι ότι ένα παιδί δεν σημαίνει ότι αυτό το οποίο φοβάται του έχει προκαλέσει φόβο. Δηλαδή, εμείς του λέμε, ας πούμε, ότι θα έρθει ο μπαμπούλας να σε πάρει, δεν σημαίνει ότι μπορεί να του καλλιεργήσουμε το φόβο για τον μπαμπούλα. Μπορεί, λέγοντας αυτή την φράση, να του καλλιεργήσουμε μια φοβία διαφορετική, και μετά πολλές φορές οι γονείς αναρωτιούνται ότι μα εγώ, ας πούμε, δεν του έχω πει κάτι για το σκοτάδι, γιατί φοβάται το σκοτάδι και να κοιμηθεί μόνο του. Το να κοιμηθεί μόνο του μπορεί να σημαίνει στο παιδί ότι θα έρθει ο μπαμπούλας να με πάρει. Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν είναι λίγο πιο περίπλοκο το ζήτημα. Δεν σημαίνει το παιδί φοβάται αυτό το οποίο έχει καλλιεργηθεί ή έχει, το έχει μιμηθεί από το σπίτι. Μπορεί οι γονείς, ας πούμε, να φοβούνται κάτι άλλο και το παιδί να αναπτύξει μια άλλου είδους φοβία. Αλλά η βάση της, η ρίζα της, ναι, να ήταν κοινή. Το ίδιο πράγμα γίνεται με το όταν λέμε πολύ μην το κάνεις αυτό γιατί θα πέσεις, μην το κάνεις αυτό γιατί θα χτυπήσεις. Εντάξει, από τη μία είναι όταν έχεις εξαντλήσει όλες τα επιχειρήματα και όταν πραγματικά προσπαθείς να κάνεις ένα παιδί, ένα μικρό παιδί να καταλάβει, χρησιμοποιείς διάφορους τρόπους. Αυτό δεν το, δηλαδή, το κατανοούμε, όλοι το κάνουμε λίγο πολύ. Αλλά τελικά, μήπως και αυτό κάπως επηρεάζει την ψυχολογία ενός παιδιού προς αυτή την κατεύθυνση? Σίγουρα, γιατί αυτό το οποίο μου αναφέρεις είναι μια έντονη υπερπροστατευτική συμπεριφορά. Ναι, ναι, ναι. Που γενικότερα ένας γονέας ο οποίος είναι υπερπροστατευτικός δημιουργεί άγχος. Είναι και αγχωτικός. Αυτό το άγχος από κάτω έχει προκληθεί από κάποια φοβία. Δηλαδή ο γονέας τι κάνει, φοβάται το παιδί μπορεί να χτυπήσει. Σχετίζεται πάρα πολύ και με τα δικά του βιώματα, γιατί όλοι οι γονείς έχουμε και δικά μας βιώματα. Ακριβώς. Άρα λοιπόν όλο αυτό το κομμάτι καλλιεργείται από εκεί και βγαίνει με ένα άγχος. Θα πέσεις, μην κάνεις αυτό. Ένα παιδί όμως αυτό το δεν μπορεί να το κατανοήσει, άρα εκεί προσπαθούμε λίγο να μας ελέγξουμε και να μην περιορίζουμε πάρα πολύ το παιδί. Αν πέσει το παιδί θα καταλάβει καλύτερα ότι πρέπει να προσέξω και να μην πέσω. Ναι. Ένα μονίμο μη στα αυτιά ενός παιδιού ήχει με έναν εκνευρισμό. Ναι. Άρα δηλαδή, προσπαθούμε και εκεί να μας ελέγξουμε, γιατί με αυτόν τον τρόπο καλλιεργούμε φοβίες στα παιδιά. Πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα τώρα στην εποχή του κορονοϊού που βιώνουμε. Σίγουρα δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Τους ενήλικες μας έκανε πιο φοβικούς αυτή η κατάσταση σε πολλά επίπεδα. Αυτό όλο πώς έχει βγει στα παιδιά? Πώς το έχεις δει? Πώς το βλέπεις και εσύ από την πείρα σου? Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά το έχουν βιώσει πολύ διαφορετικά από τους ενήλικες. Δηλαδή, γιατί τα παιδιά λόγω του ότι ήταν κλεισμένα μέσα σε ένα σπίτι, υπήρξε αυτή η έντονη υπερπροστατευτικότητα και περιορισμοί. Βέβαια, τα παιδιά ρούφηξαν πάρα πολύ την φοβία από τα ενήλικα πρόσωπα. Δηλαδή, τα παιδιά δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ακριβώς τον φόβο που υπάρχει ή που έχει μια πανδημία, αλλά αφουγκράστηκαν τον φόβο από τους γονείς τους. Ξαφνικά δηλαδή οι γονείς ήταν πάρα πολύ να φροντίζουμε, ξέρω εγώ, το πλήσιμο των χεριών, να κρατάμε αποστάσεις, να σταματήσουμε, ξέρω εγώ, την επαφή της αγκαλιάς. Όλο αυτό το κομμάτι, το να βγαίνουμε, να ερχόμαστε σε επαφή με κόσμο, να φοράμε μάσκες. Οπότε νομίζω ότι στα πολύ μικρά παιδιά αυτό καλλιεργήθηκε αρμονικά. Δηλαδή δεν είχαν μάθει κάτι διαφορετικό. Ένα παιδάκι προσχολικής ηλικίας έμαθε σε αυτόν τον τρόπο, ειδικά λόγω του ότι ζούμε αυτή την κατάσταση κοντά στα 2 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Οπότε κάπως το έμαθαν αυτό. Ενώ τα παιδιά περισσότερο φόβο καλλιεργήθηκε σε εφήβους μέσα του
κορονοϊού. Είσαι παιδιά σχολικής ηλικίας, κυρίως στις τελευταίες τάξεις, 5η-6η δημοτικού, δηλαδή που γνωστικά μπορούν να αντιληφθούν τι σημαίνει πανδημία, τι σημαίνει θάνατος, τι σημαίνει ασθένεια. Στα πιο μικρά παιδιά τους ήταν λίγο πιο διάχυτο. Αλλά, ξαναλέω, είχαν φόβο εξαιτίας της στάσης των γονέων τους. Ναι. Αυτά ξεπερνιούνται, πιστεύεις? Αυτά ξεπερνιούνται όταν δεν υπάρχει διάρκεια. Δηλαδή, ένας φόβος μπορεί να μην γίνει, να μην φτάσει ποτέ να γίνει φοβία. Και η φοβία είναι λίγο πιο ψυχολογικός όρος. Ο φόβος είναι κάτι, είναι το ένστικτο, αυτό που είπαμε, της επιβίωσης. Είναι φυσιολογικός σε όλα τα στάδια της ζωής μας να υπάρχουν αντίστοιχοι φόβοι. Όταν ο φόβος όμως έχει τρομερή διάρκεια και ένταση, μετατρέπεται σε φοβία και αυτή η φοβία συνεχίζει ακόμα και στην ενήλικη ζωή, αν δεν καταπολεμηθεί με έναν τρόπο. Οπότε, εν κατακλείδη, ένα παιδί που φοβάται, που έχει ένα συγκεκριμένο φόβο, ή είναι ένα παιδί που, να το πω έτσι, φοβάται τον ίσκιο του. Ξέρεις, είναι αυτά τα παιδάκια που λέμε, φοβάται πολύ μωρέ, είναι διστακτικό κτλ. Πώς το στυλώνουμε, όταν δεν είναι παθολογική η κατάσταση, γιατί στην παθολογική κατάσταση που ανέφερες και πριν πρέπει να μην το κάνουμε μόνοι μας, να απευθυνθούμε σε έναν ψυχολόγο, σε έναν παιδοψυχίατρο κτλ. Όταν όμως είναι ένα παιδάκι που, ξέρεις, το βλέπεις λίγο μαζεμένο σε κάποια πράγματα ή που ταράζεται λίγο με κάποια συγκεκριμένα πράγματα, από κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες, πώς το στυλώνουμε? Είναι πολύ ωραίο αυτό που μου λες και μου δίνεις έτσι λίγο το έναψμα να πω ότι ο φόβος είναι και λίγο δημιουργία της προσωπικότητας του παιδιού. Δηλαδή έχει να κάνει με το ταπεραμέντο του κάθε παιδιού. Βλέπουμε παιδιά τα οποία είναι πιο έντονα, αυτό που λέμε γεννιούνται με ένα ταπεραμέντο, δεν φοβούνται τίποτα, έχουν πάρα πολύ, είναι πολύ σπηλωμένα. Ναι. Υπάρχουν και παιδιά τα οποία είναι πιο νοχελικά, πιο διστακτικά. Άρα αυτό το, έχει να κάνει και λίγο και με την προσωπικότητα του κάθε παιδιού. Δηλαδή γεννιόμαστε και με κάποια στοιχεία. Είναι αυτό που παλαιότερα θεωρούσαμε ότι γεννιόμαστε άγραφα χαρτιά, ενώ οι πρόσφατες έρευνες μας έχουν δείξει ότι δεν ισχύει αυτό. Γεννιόμαστε με κάποια στοιχεία και κάποια χαρακτηριστικά. Άρα αυτό που είμαστε επηρεάζεται και από γονιδιακά, ας πούμε, στοιχεία. Άρα είναι και κληρονομικό, δηλαδή. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί έχει να κάνει και με το ταπεραμέντο του παιδιού. Και γενικότερα οι φόβοι μπορούν να εξελιχθούν από το τίποτα. Ναι. Δηλαδή ένα παιδί να ξυπνήσει και να έχει έναν φόβο, γιατί μέσα στο μυαλουδάκι του το έχει συνδέσει με κάτι άλλο. Γι' αυτό και για να μπορέσουμε λοιπόν να εξαλείψουμε το φόβο, έχει να κάνει με την στάση που έχουν οι γονείς απέναντι στο παιδί. Δηλαδή το να το ενθαρρύνουν, το να μην του δημιουργήσουν φόβους μέσα από υπερπροστατευτικές συμπεριφορές, από έντονες απαγορεύσεις. Να μην το καλλιεργήσουν, να μην το ενισχύσουν. Και βέβαια, και εδώ είναι σημαντικό να αναρωτηθούμε όλοι οι γονείς ότι ποια είναι η δική μας στάση απέναντι σε πράγματα που μας φοβίζουν. Γιατί είπαμε τα παιδιά αντιγράφουν. Άρα ένα παιδί που έχει φόβο ή που είναι πάρα πολύ διστακτικό, ενδεχομένως αυτό να το μιμείται και από τους γονείς του. Από μικρή ηλικία μπορεί να γίνει αυτό, από πολύ μικρή ηλικία ή από... από κάποια σημεία, από ένα σημείο και μετά. Μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δεν έχει ηλικία έναρξης. Ναι. Απλά είναι σημαντικό αυτό να αναρωτιούνται οι γονείς το πώς είναι η δική τους στάση. Ας πούμε απέναντι στα ζώα. Αν οι γονείς φοβούνται τα ζώα, είναι πολύ πιο εύκολο ένα παιδί να φοβάται επίσης τα ζώα. Ναι. Τα παιδάκια που φοβούνται τη θάλασσα, γιατί είναι τώρα και καλοκαίρι, πάμε και διακοπές. Τι γίνεται με αυτό όταν βλέπεις ότι δεν μπαίνει εύκολα ή έχεις ένα παιδί που νιώθεις ότι δεν του αρέσει η θάλασσα, δεν του αρέσει ή τι φοβάται? Γιατί είναι αυτό, ξέρεις, που δεν καταλαβαίνουμε και εμείς οι γονείς, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε εύκολα. Νομίζω ότι μπορεί όντως να την έχει συνδέσει με κάτι που να φοβάται, μπορεί όμως και όντως να μην του αρέσει. Δηλαδή αυτό δεν μπορούμε να το απαντήσουμε τόσο εύκολα, χωρίς δηλαδή να ξέρουμε το παιδί και το πώς
είναι οι συγκεκριμένες αντιδράσεις του παιδιού στο συγκεκριμένο ερέθισμα. Mm-hmm. Αυτό που είναι σημαντικό να κάνουν οι γονείς είναι να πάρουν, ας πούμε, ένα εικονογραφημένο παραμύθι, mm-hmm. που σχετίζεται με θάλασσα, με παραλία, με παιδί, με κουβαδάκια, και να αρχίσουν να κάνουν ανάγνωση του βιβλίου και περιγραφή των εικόνων, με αποτέλεσμα να το κάνουν και μετά με ερωτοπαντήσεις του τύπου ότι θέλεις να πάμε να πάρουμε κι εμείς κουβαδάκι για να πάμε στην παραλία να παίξουμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα παραμύθι εικονογραφημένο σχετικά με το αντικείμενο που φοβάται το παιδί ή την κατάσταση. Mm-hmm. Μετά πηγαίνουμε δειλά-δειλά να δούμε την κατάσταση απ' έξω, δηλαδή δεν θα πάμε το παιδί κατευθείαν να το βάλουμε μέσα στη θάλασσα, αλλά μπορούμε να πάμε βόλτα στην παραλία, να δούμε τη θάλασσα και να πιούμε χυμό βλέποντας τη θάλασσα, ναι. και παρατηρώντας άλλα παιδάκια ενδεχομένως που κολυμπούν ή παίζουν. Μετά, σε ένα επόμενο στάδιο, να πάμε να πάρουμε, ας πούμε, κουβαδάκια και να παίξουμε με την άμμο βλέποντας τη θάλασσα. Μετά, πηγαίνοντας πιο κοντά, να πάμε, ας πούμε, να πάρουμε νερό για να γεμίσουμε το κουβαδάκι μας από τη θάλασσα. Δηλαδή το κάνουμε σταδιακά. Και εκπαιδεύουμε το παιδί. Mm-hmm. Και όχι σε μία μέρα όλα. Μπορεί και ένα καλοκαίρι όλο αυτό. Ακριβώς. Όπως το ακριβώς το είπες, θέλει υπομονή γενικά η εκπαίδευση. Εκπαιδευόμαστε κι εμείς με τα παιδιά. Φραντζέσκα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ καλή συνέχεια πολύ. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό ήταν και για σήμερα το Άκου Μάνα. Αν έβγαλα ένα συμπέρασμα, δεν ξέρω αν ταυτίζεστε μαζί μου, είναι ότι, κατά μία έννοια, φοβίες γονέων παιδεύουσι τέκνα, γιατί επηρεάζεται και από τον τρόπο που έχουμε εμείς απέναντι στη ζωή και στα πράγματα, το τι βλέπει το παιδί και πόσο φοβάται και πώς φοβάται. Οπότε είναι αυτό που είπαμε και μόλις. Μαζί με τα παιδιά μαθαίνουμε και εμείς να στυλωνόμαστε, να γινόμαστε καλύτεροι. Εντάξει. Ίσως και αυτός είναι και ο σκοπός της μητρότητας και της πατρότητας. Εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα. Για όποιον βρίσκεται σε διακοπές, καλά να περάσει. Μπαίνουμε στο ladylike.gr, διαβάζουμε όσα περισσότερα πράγματα μπορούμε και καταλήγουμε στο No Filter Motherhood με θέματα πολύ ωραία σχετικά με τη μητρότητα. Γεια χαρά!